Γεια σας Τεκιτσίρους, καλώς ορίσατε σε ένα επεισόδιο FIFA 22 Career με την Νίκη Βόλου. Και λέω επεισόδιο γιατί συνήθως κάνουμε live stream, ωστόσο με παρακαλέσατε να επιστρέψουμε στα παλιά, τα καθέκαστα, τα πρέποντα, τα επεισόδια με FIFA Career. Αυτά που μεγάλωσαν γενιές και γενιές τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο κανάλι του Τεκιτσίρους. Και δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερη ευκαιρία από αυτή, κατά την οποία είμαι προπονητής της αγαπημένης μου ομάδας της Νίκης Βόλου. Έχουμε δείξει πως φτιάξαμε την Νίκη Βόλου στο FIFA 22. Είμαστε στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας και δύο μόλις στροφές που λένε πριν το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, είμαστε στην πρώτη θέση και στην ουσία θέλουμε ένα βαθμό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ένα βαθμό σε δύο αγώνες. Και μάλιστα πέρα από αυτό έχουμε και τελικό κυπέλου για να κλείσει καλά η σεζόν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Έχω μεγάλη έτσι όρεξη να σηκώσουμε κούπα, κούπες, πρωτάθλημα και κύπελο, γαλάζια άγγελε. Πρωτάθλημα και κύπελο, γαλάζια άγγελε. Αυτός είναι ο στόχος. Υπενθυμίζω το ρόστερ της ομάδος. Μπουφόν, κάτω από τα κολποστινέ ο γνωστός, ο Τζιαλουίτζι Μπουφόν στα 45-46 του. Μαλκουίτ δεξιά. Πικέ με Χούμελς, θυμίζω ότι το έχετε δει σε live stream, τους πήρα ελεύθερους. Μοσκέρα, Φέρελπις Νεανίας, αριστερό μπακ. Ντιόπ έχει δέσει έτσι ένα εξάρι που πάντα θέλαμε στην ομάδα μας. Φλεκ μπροστά, Φούντας, ταξιάρχης, ο οποίος στην πραγματική ζωή έγινε ο πλέον ακριβοπληρωμένος Έλληνας παίχτης σε όλο τον κόσμο. Πήγε στο MLS στην Αμερική και παίζει. Παολίνιο αριστερά, τον είχα πάρει νέο, μικρό, ελεύθερο. Ρόμπερτς δεξιά, Καβάνι, ο Έντσον Καβάνι, ο γνωστός σε όλους, μπροστά. Και έχουμε μετά Νίτα, Ρέτσο, Μπάλντε, Ισίγνιε, Φερέρα, Καπούτσκα, Ιωαννίδη και έχουμε και Μπάγκιτς, Τεργίου, Σοκράτη Παπασταθόπουλο, Ροντρίγκο, έχουμε πολλούς. Λοιπόν, Μπακασέτα, ο οποίος επιστρέφει από τραυματισμό. Η λογική είναι να μπει ο Σοκράτης, μη σου πω και βασικός, ωραία στον Πικέ, για να σηκώσει κούπα ο Σοκράτης. Αυτός είναι ο στόχος. Σοκράτης Παπασταθόπουλος στην ομάδα με την οποία έπαιξε το σωστό ποδόσφαιρο που τον έκανε να κάνει το κάτι παραπάνω, να πάρει ξανά μεταγραφή στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ και να κάνει την καριέρα που όλοι γνωρίζουμε. Παίζουμε με τη Ρέγκεσμπουργκ. Να πάμε να δείτε εδώ τώρα το καλεντάρι του πρωταθλήματος. Έχουμε Ρέγκεσμπουργκ, έχουμε Μπάντερμπορν και μετά έχουμε Βόλσμπουργκ στο τελικό κυπέλλου. Θυμίζω, δύο αγωνιστικές πίσω μας με 77 βαθμούς, αλλά ένα μας περισσότερο η Αρμίνια Μπίλεφελτ. Στην ουσία, με μία ισοπαλία, ένα βαθμό, πάω εγώ 80. Ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτι, επειδή στην ισοβαθμία υπερτερώ, έχω πάρει πρωτάθλημα. Στόχος είναι ο ένας βαθμός. Τίποτα παραπάνω. Ξεκινάμε με την ομάδα έτσι. Καλό αγώνα να έχουμε. Θυμίζω ότι παίζω στο World Class. Αν φτιάξω έτσι καλή ομαδούλα λίγο και δέσει από του χρόνου παραχρόνου, θα το γυρίσω σε Legendary. Όταν λέω χρόνου παραχρόνου, εννοώ σε σεζόν εδώ στο Career. They just need to perform as they've done for most of the season. Get the win and then they can celebrate. They certainly deserve it. Με αγχώνουν και αυτοί που λένε ότι θέλω μια νίκη για τον πρόγραμμα. Βασικά ισοπαλία θέλω. Αυτή είναι η αλήθεια. Να ο Έντσον ο Καβάνι. Ναι. Μπράβο ρε. Έχει αλλάξει παιδιά. Βρήκα τον πυλώνα τον επιθετικό μου. Αυτό που πάντα ήθελα στην ομάδα. Σεντερφορίσιο. Μία επαφή. Στη δεύτερη σουτ ξερό. Στο γάμα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Στο καλό σου. Αυτό είναι. Δες και τις πάσες όμως του. Μπράβο. Μπράβο. Αριστερό φλεκ. Ξέρω! Πρώτα μην πηδάς πολλά σημαίακια γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τι αναπάντηχο γκολ ποίημα ήταν αυτό. Κοίτα, πάσα τα κουνάκια. Ακούμπησε κάπου. Όχι, τίποτα, ξέρω, ωραίο. Μπράβο. Κάτω έχει φύγει ο Παολίνιος. Αχ, δεν την είδα. Τον πέθανα, όχι. Άστο να τον τραβήξουν το ψαλιδάκι εκεί πέρα. Ωραίο φλεκ! Ωραίο φλεκ τι κάνει! Τζάμπα σε βρίζω τόσο καιρό! Το βρίζω παιδιά, έχω μέρες που το βρίζω γιατί δεν αποδίδει σωστά τα πρέποντα. Αλλά στο σημείο που πρέπει, στον αγώνα τον κρίσιμο, αυτό είναι παιδί μου. Έτσι έκανε ο Μανουσάκης τότε με την Νίκη Βόλου. Είχε μία μέτρια χρονιά, σπουδαίος παίχτης. Δημοσθένης Μανουσάκης, όταν ανέβηκε η Νίκη Αλφα Εθνική.
Όταν καίγανε όμως τα πράγματα προς το τέλος, τελευταίο μάτς έβαλε και γκολ, έκανε και εμφανίσεις ωραίες. Έτσι είναι. Ένας Δημοσθένης Μανουσάκης του 2022 είναι ο Φλεκ. Αυτό είναι. Κόψα την αντεπίθεση τώρα. Breitkreuz. Κόψα την αντεπίθεση. Κόψα την αντεπίθεση. Μιλάω, coach. Δεν μ' ακούτε. Θα μπλέξουμε τώρα. Από το πουθενά. Εδώ. Ο Μοσκέρα. Διώξε ρε Μοσκέρα την μπάλα. Τι κάνεις εκεί. Πήδα ρε Σοκράτη. Εντάξει, αρχιέ. Ω, το κάνουμε ντέρμπι από το πουθενά. Κρατήστε την μπάλα ρε, να φύγει το ημίχρονο ρε, με δύο γκολ να πάμε δύο φοράς από διτήρια ρε. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Εκεί που του τρώει γκολ ο Μίτσος τώρα, σαν εραστέχνης την πάτησα. Κρίμα. Είναι αυτό που λες, τελείωσε ρε, ανέβηκα κατηγορία, σήκωσα κύπελο. Είναι το μυαλό σου στους πανηγυρισμούς, στα μπουζούκια, στα πουρα, στις φωτογραφίες. Αλλά να, που το ποδόσφαιρο κρύβει εκπλήξεις. Τα πάθω κεφαλικό, δεν μπορώ να μιλήσω σωστά. Απ' τα νεύρα μου. Δύο φάσεις, δύο γκολ το μεταξύ αυτή, ε. Τίποτα άλλο. Να η πάσα. Γύρνα και σούταρε. Φούντας, ωραίος. Ναι, ναι! Μπράβο ρε ταξιάρχη. Μπράβο, ωραίο γκολ. Αφού πάει να κάνει την κίνηση ο Παολίνης, δεν την κάνει ολόκληρη. Πάμε. Ανέβα. Γρήγορα, πιο γρήγορα. Ωραία. Ωραίο. Τίποτα. Άστο να διαμαρτύρεται. Στρώστινα. Πα, ξύρισε το δοκάρι ρε. Ο Φλέκ αριστερό έχει τώρα. Εγώ νομίζω ότι έχει λάθος πόδι. Για να δω. Α, αριστερό έχει. Άρα σωστό πόδι τα σουτ. Λέω κι εγώ. Για να δω. Απαπαπαπα. Ακούμπησε και το δοκάρι. Πήγαινε Σοκράτη. Πήγαινε αγόρι μου. Μπράβο ρε Σοκράτη. Θεέ. Βασικά θεέ γιατί... Θεό, 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 Θεό δε σε λένε. Κεριά, 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 κεριά δε σου γένε. Σοκράτη εσύ. Σούπερσταρ! Έτσι κομματάρες ρε. Πηγαίναμε κάποτε στο Eurovision αυτό. ACGAPO. Αυτά ήταν τραγούδια. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Αυτά τα τρία, τα καλύτερα όλων των εποχών. Τι Ρουβάς και Παπαρίζου και... Άντε και μετά το Αγάθωνα ήταν λίγο ωραίο. Αυτά ήτανε. Θεό, 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 Θεό δε σε λένε. Κεριά, κεριά και... Μπράβο ρε! Σοκράτη! Πήρε πάνω του, τώρα του τραγούδισα και πήρε πάνω του. Για γράπ, τώρα η ρίστο είναι παρόδο. Μιας που το έφερε ο λόγος κουβέντα να γίνεται που λέμε. Παρόλο που δεν είμαστε live, εγώ θα ρωτήσω. Το αγαπημένο σας τραγούδι της Eurovision ποιο ήτανε. Από ελληνικά, δηλαδή. Η καλύτερη μας συμμετοχή στην Eurovision, ποια ήταν θεωρείτε εσείς. Γράψα, αφήστε κάτω στα σχόλια. Το έβγαλε ο Μπουφόν ή πήγε out εδώ η μπάλα. Πρέπει να το έβγαλε ο γέρος, ο σκύλος. Μπράβο ρε σκύλε Μπουφόν. Ο Καβάνι να ξεκουραστεί. Ο Μπακασέτας να μπει. Να μπει και ο Ισίγνη να κρατήσει λίγο την μπάλα. Και να μπει και ο Πικέ να δέσει εδώ τα χαφ στο μπαμπαμπούμπα αντιόπ τον ξάδερφο. Αυτές είναι οι αλλαγές. Μακρύδι βγάλουν αυτοί, ε. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψάξω. Όχι ρε, όχι ρε. Έρε, τώρα κάναμε αλλαγές να τους σιγουρέψουμε, είπαμε. Έλα, έλα αγόρι, σούτα ρε. Με την μπάλα μέσα, πας να μπεις. Έλα, φουντάκι. Έλα, μπράβο. Πα. Να, όπηκε. Α, θες τρίπλες εκεί. Θες τρίπλες εκεί. Α, δικιά μας. Έλα, ανάποδο, το δίνεις ρεφ. Έλα τώρα κι εσύ. Μη περάσει. Παίξε, πικέ. Γύρνα αγόρι μου το κορμί σου. Φάουλ, φάουλ. Πάλι, καλά, μέσωσε. Έκανα λάθος, πάσα. Έλα, είσαι γρήγορος. Άνοιξε την μπάλα, αυτό είναι. Έλα, ρε. Τέλος!
Τέλος! Πρωτάθλημα! Πρωτάθλημα! Πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι. Πήγαμε ρε παιδιά, παρόλη την απαγόρευση μετακίνηση, πήγαμε εκτός έδρας μέσα στο Ρέγκβιτσμπουργκ. Φάγαμε και τα Ρέβεσμπουργκερ εκεί, τα μπέργκερ της περιοχής. Χορός νίκης είναι αυτός. Χορός της νίκης Βόλου, που λένε χορός Περίδα. Παλιά κάναμε, είχαμε φέρει Ζαζόπουλο, είχαμε φέρει Μαργαρίτη, κάναμε τέτοιες χορές περίδες. Ο χορός Νίκης Βόλου. Τώρα δεν είναι ένας άλλος χορός. Τι δείχνει ο σκηνοθέτης, ρε. Δείξε ρε, μπράβο ρε, εδώ. Τι έγινε. Τι κοιτούσες τώρα, είδες τίποτα καλό στην Κυρκίδα. Έλα ρε Σοκράτα ρε. Έλα παιχταρά μου. Έλα φιλαράκι, δώσ' το. Δώσ' το. Όλοι σπίτια σας, παλαμάκια και όλε, όλε. Μπράβο. Μπράβο! Η Νίκη Βόλου, πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Οδεύουμε ολοταχώς στην Bundesliga να παίξουμε με Μπάγκερ Μονάχου, Ντόρτμουντ, Άιντραχτ Φραγκφούρτεν, Λειψίες και τέτοια. Κάνε και ένα χορό γύρω του θριάμβου. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο! Αυτό το κρατάς μετά και βάζει λουλούδια πάνω. Τέτοια μου θες το δίσκο αυτό. Σερβίρ σε ελληνικό. Μια χαρά ότι πρέπει για το Σοκράτη εδώ. Στο σπίτι, εδώ στην. Α, είναι και η Ζάντα είναι μπροστά. Τι είναι η τάση. Διτή, έχει διτή χρήση. Δηλαδή το κάνεις έτσι, κάνεις άμα και τάση για το αυτοκίνητο. Μια χαρά, ωραίο. Δείτε εδώ. Σε συνεφιασμένο ουρανό. Τι ωραία που δείχνουν τα βεγγαλικά της ομάδας. Καθίστε και τη φωτογραφία την βρέπουσα. Μπράβο, Gianluigi. Αυτό είναι. Ήρθε και ο Καβάνι από τον μπάγκο όλοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Διαφορά πήγε στους 5, άρα ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, τίποτα. Τώρα θέλουμε ξεκούραση των βασικών για να πάμε στον τελικό με τη Wolfsburg. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν χάνουμε τη συγκέντρωσή μας σε ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά, όπως και να πηγαίνουμε, διότι θέλουμε πάντα να ψάχνουμε λαβράκια και ευκαιρίες για την επόμενη χρονιά. Οπότε τι κάνουμε εδώ, Transfer Hub. Έχω δει κάποιους παίχτες τον οποίον το συμβόλαιο λύγει και μπορούμε να τους προσεγγίσουμε απευθείας. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχουμε τα λεφτά. Βλέπετε τι εννοώ. Βλέπετε τι εννοώ. Έχω 70 χιλιάρια και θέλει 160. Σιγά μην έρθει. Για 5 χρόνια θέλω να έρθεις. Μέχρι τα 70 σου. Για ένα, για δύο. Ωραία, χωρίς λιλής γλώσ. Ό,τι έχω και δεν έχω, 70 χιλιάρικα, όλα για πάρτι σου. Να μείνω με 0 πάνω. Τον προσέβαλα. Ρε θα αρχώσω να δω ρε Λιονέλη, θα πίναμε και τσίπουρα, κάναμε βόλτα στην παραλία. Φωτογραφίες με τον δήμαρχο. Τι το προσβλητικό βρήκες. 70 χιλιάρικα την εβδομάδα σου δίνω. Πόσα θες δηλαδή. Στη δύση της καριέρας σου είσαι. Πού πιο όμορφα θα φανταζόσουν να παίζεις. Θα πάμε πιο στο Πανθεσσαλικό του χρόνου, θα φύγουμε από το Μαγουλάς. Α, Bundesliga θα είναι. Κάτσε λίγο να έλα εδώ να σου πω. Μπάντερμπορν. Με τα δεύτερα όμως μέσα. Του τέστην. Ιωαννίδης μπροστά. Ο Φούντας θέλει να ξεκουραστεί, αλλά δεν τον αλλάζει και εύκολα. Ρέτσο Στεργίου. Αριστερά. Δεν έχουμε άλλο μπακ. Μπάλντε, ωραία. Ο Νίτα τέρμα και ο Μπάγκιτς. Ροντρίγκο, Ρέτσο, Μπάλντε. Ντιόπ. Μπακασέτα εδώ, Λιμνιό μέσα, ναι. Να βάλω και συμπασάκι να πάρει ένα μάτ. Ξέρω εγώ, είναι 70 χρονών. Αυτό πήρε πρωτάθλημα χωρίς να κάνει τίποτα. Ο Ιμπάνιεθ. Είναι κάτι αυτοί ήρθανε για τη βόλτα τους. Για τα τσίπουρα μόνο. Πάμε να παίξουμε έτσι το μάτς. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει το ότι πήραμε πρωτάθλημα. Να ξεκουράσουμε τους βασικούς έχει σημασία. Και να έχουμε το μυαλό μας τώρα δεν μας ενδιαφέρει και να χάσουμε. Δηλαδή να σώσουμε και την Paderborn. Να την δώσουμε και 3 βαθμούς. Να πιάσουμε και το στίγμα που λέει ο λόγος. Πρόθεσμο με τελευταίο, δεν μας νοιάζει αυτό. Και αυτό έχει το σέντερ στο μεταξύ του μάτς. Φάουλ! Φάουλ! Ωραίο, μπράβο ρε Καπούτσκα, ωραία. Μπακασέτιος. Εννοείται, έγραψε, αυτό είναι στο γάμα. Το έχασε ο σκηνοθέτης! Το έχασε ο σκηνοθέτης, ο κύριος σκηνοθέτης, το έχασε! Μπακασέτας! Θεός! Στο γάμα! Μπράβο, απευθείας φάω, λίγα καιρό να βάλω. Βασικά δεν ξέρω αν έχω βάλει στο φέκος ιδίως ξανά. Δες το, στο replay, γιατί το πρώτο πάει. Νομίζω είναι το πρώτο γκολ στο φέκος ιδίως που βάζω απευθείας με φάουλ. Ωραία, και μία. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Και Ιωαννίδης, μπράβο. Άνοιξε έτοιμα. Τράβο ένα ξερό, αγόρι μου. Μπήκε. Ο Στεργίου ανερχόμενος. Να, και βγαίνει και μπροστά. Μπράβο, σαν άλλος ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Από τον Σοκράτη ο Λεωνίδα. Αυτό είναι. Άμυνα τώρα, άμυνα τώρα. Μπράβο, Νίτα. Πάμε να βγαίνουμε όμως και λίγο μπροστά. Οχ, το είπα.
Κοίτα γκολ που φάγει ο άλλος. Πώς σου μπήκε αυτό ρε. Α, έκανε κόντρα ρε. Αυτό γκολ το δίνεις αυτό. Έλα Δημητράκη. Πα. Ωραία. Να ο Καπούτσκα. Έλα παιχταρά μου, μπράβο ρε. Μπράβο. Αυτό θέλω το δεκάρι μου, να κάνει αυτή την κίνηση, να κόβει σαν κρυφό σεντερφόρ που λένε το λεγόμενο. Αυτό είναι. Μπράβο στο δεξί και εκεί που πρέπει. Ω! Να το! Αχ! Πώς το έχασε αυτό ρε. Offside. Ρε έχασε ο γκόλ Ιωαννίδη, βάλ' το και εσύ είναι offside ρε. Μπράβο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 2-1 μπροστά η ομάδα μας. Ακόμα και με τα δεύτερα παίζουμε το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίζουμε. Ούτε να κλειστούμε, να περιμένουμε τον αντίπαλο, ούτε τίποτα, όπως πρέπει. Μια χαρά. Έλα Λεμιός, ωραίος, πολύ ωραίος. Μπράβο, σωστή επιλογή. Δεν έχω και κάτι. Τι να πέρασε. Και κρεμάς και την ομάδα γιατί δεν έχουμε πιο να γυρίσει πίσω. Ανέβηκε τώρα ο Ρέτσος. Μπράβο, ωραία. Όχι. Όχι ρε Ρέτσο. Μπράβο Λεωνίδα. Μπράβο Ρέτσος. Αυτό είναι. Πάλι καλά. Τι κάνει ο τερματοφύλακας. Πού πας. Μπράβο, μη πέφτεις πουθενά. Καλό, καλή αντεπίθεση. Ναι, άντε ρε παιδιά. Μπράβο ρε Ιωαννίδη. Μπράβο ρε. Ωραίο. Ωραίο. Αν το πρώτο δοκάρι στο δεύτερο επιστροφή σημείο του πέναλτι γκολ. Απλό ποδόσφαιρο. Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Έτσι, να πάω με δύο νίκες σε μεγάλη ψυχολογία στο τελικό κυπέλλου. Και όλοι, ακόμα μία νίκη. Μπράβο σε όλη την ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Με εξαίρεση αυτούς που είναι 70 χρονών και τους πήρα μόνο και μόνο για να ανεβάσω το μέσο όρο ηλικίας, επειδή αυτό ζήτησε άλλωστε η διοίκηση στην αρχή της χρονιάς. Μπράβο. Μας άξιζε ο τίτλος, πλέον και με διαφορά. Από το δεύτερο, θα δώσω συνέντευξη, θα δώσω κανονικά. Ήμασταν, θυμίζω, μέχρι και 9 βαθμούς πίσω, περίπου στη μέση πρωταθλήματος. Και κάναμε ένα απίστευτο ντεμαράζ, το λεγόμενο, ντεμαράζ. Δηλώνω περήφανος για την ομάδα μου, μπράβο. DFB Pokal. Εναντίον της VfL Wolfsburg. Τελικός κυπέλου, γερμανικού κυπέλου. Αυτό είναι τώρα, αν χαθεί κάτι κάπου στη μετάφραση. Και θα πάω με την εξής ομάδα. Θα φέρω ο Ρέτσο εδώ, ο οποίος είναι πιο γρήγορος. Λοιπόν, Μπαλντέ που είναι γρήγορος. Θα παίξω με Φούντα δεξιά. Θα αφήσω τον Ρόμπερτ έξω και θα βάλω Μπακασέτα εδώ. Αυτή θα είναι η ομάδα. Πάμε. Καλό αγώνα να έχουμε. Τελικός κυπέλου. Έχω πάρει φόρα! Θα έχουμε φιλάθλους εμείς άραγε. Κοίτα, τις Βόλτμπουργκ εγώ βλέπω μέσα. Να έρχονται. Ανάρ, έχω το μισό γήπεδο δικό μου. Εντάξει. Εντάξει. Και γήπεδο με μπλε ταρτάν, ό,τι πρέπει. Το κύπελο, να το. Να το κύπελο. Κανονικά περνά και τα κουμπάζε δίπλα, λες. Έρχομαι, έρχομαι, έτσι λες. Δικό μου είναι. Είναι όπως το μάστερσε. Δεν λέει το βλέπεις το τρόπαιο. Εκεί είναι. Κοίτα πόσο πόσο απόσταση είναι. Το λυμπίζεσαι, το λιγουρεύεσαι. Λες πως τους κοιτάει ο Καβάνι, σαν να λέει εδώ τώρα θέλει άλλο τύπο ποδοσφαίρου. Θέλει κατοχή. Όσο γίνεται, γιατί η ομάδα είναι πολύ καλύτερη άλλη. Μια κατηγορία πάνω. Και θέλει να χτυπήσουμε στις αντιπιθέσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Παίζουν τώρα, βλέπεις. Πάμε, πάρε την μπάλα. Φύγε. Βγάλε την ομάδα. Τώρα Καβάνη και τι να την κάνει, ρε παιδιά. Έλα, πάμε. Παολίνιος. Άνοιξε τι. Πα. Πίδα ρε. Πίδα ρε, Ρέτσο. Έλα. Weghorst. Robert. Άντε ρε παιδιά, πίδα ρε Ρέτσο εκεί. Μην περιμένεις την μπάλα να σου έρθει. Πήγαινε εσύ στην μπάλα, πρώτος. Θέλουμε να βγαίνουμε πρώτοι στις μπαλιές. Αυτό. Άστε τώρα. Έξω, βγείτε έξω, βγείτε έξω. Είναι offside. Ωραίο, ωραίο! Ωραίο, ωραία αγόρια, μπράβο! Μπράβο! Ωραία συνεργασία, μπράβο! Μπράβο ρε Μπακασέτα, ωραία πάσα, μπράβο ρε Καβάνι, ωραίο τελείωμα. Κατοχή, υπομονή.
Χάθηκε ο άλλος του 4. Νόμιζε ότι θα κάνει drive ο Μπακασέτας. Πίσω τώρα θα πιέσουμε. Να μην φάμε γκολ μέχρι το ημίχρονο τουλάχιστον. Και να χτυπήσουμε στην κόντρα όσο γίνεται. Πήγα να φωνάξω τώρα. Έλα. Βοήθα, Παολίνιο, βοήθα! Βοήθα! Μπράβο ρε Χούμελς, έμπειρε. Μπράβο ρε εμπειρία. Πάμε. Πάρε χώρο. Ακόμα. Είχα την μπάσα, αλλά δεν ήξερα ο Καβάνη κατά πόσο είναι γρήγορος για να την προλάβει. Όχι ρε. Λάθος επιλογή. Πα πως είναι γλίτωσα στους 44. Το έδιωξε ο Μπουφόν. Μπράβο ρε. Μπράβο, να φύγει, αυτό που λέμε. Εντάξει. Ικανοποιημένοι νομίζω είμαστε. Να δω εδώ. Κατοχή έχει Wolfsburg, shoot. Ένα shoot, ένα goal έχω κάνει. Έλα ρε, αυτό που κοροϊδεύω. Πα, τράβα ρε δυνατό Μπακασέτα. Πα. Μας έχει σώσει ο Μπουφόν, ε. Μπράβο. Αχ, καλό ήτανε. Το μπακ, πού είναι το μπακ. Έλα, ανέβα ρε. Kevin Malcuy. Πα. Ανέβα Μαλκουί, ανέβα αγόρι μου. Ανέβα ρε δεξιμπάκ μου, μπράβο. Κίνηση σωστή ρε. Πα. Όχι ρε Καβάνη και εσύ τέτοιο. Ποιο να βγάλω, κανέναν, καλή είναι η ομάδα. Χούμελς, την πήρε. Όχι ο Ρέτσος εκεί. Φάουλ. Κάρτα κόκκινη, δεύτερη. Ναι, με παίκτη παραπάνω έκανε το μοιραίο λάθος ο Αμίρη. Και τα μάτια στραμμένα πάνω στον Αμίρη μας λέγατε στην αρχή. Και τα τέτοια μου πήρατε τώρα. Μπράβο. Ωραία, άστο. Μπακασέτας ή Καβάνη. Μπακασέτας. Αχ, καλό ήταν. Εντάξει. Μπράβο. Οπ, τι κάνεις ρε. Κουράστηκε. Σουτ. Κουράστηκε ο Καβάνη ρε παιδιά. Όχι ρε. Όχι ρε τέτοια ευκαιρία ρε παιδιά. Και όχι. Μπράβο, όπα, αλλαγές τώρα εδώ, περίμενε. Φούντας μπροστά, Φερέιρα δεξιά. Ο Πικέ να μπει να πάρει τις κεφαλιές εδώ. Έτσι, αυτές είναι οι αλλαγές. Και βλέπουμε μην χρειαστεί και παράταση. Μπορεί να μην χρειαστεί εκείνο που κάνει αλλαγές. Τρέξε ρε Καβάνη. Σφύρα, ναι! Νικάρα ρε, με την ψυχή σας στόμα, έτσι ρε, ένα σούτ, ένα γκολ, έτσι ρε. Δεν ξέρω αν έχει πάρει ποτέ ομάδα μικρότερης κατηγορίας κύπελλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο να γίνει κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Πώς θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε. Ούτε καν σε Αγγλίες, Ισπανίες, Γερμανίες και τέτοια, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα σίγουρα όχι.
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Πάμε, Μπουφόν τώρα να το σηκώσει. Όχι, Χούμελς, άντε, Χούμελς. Δίπλα στο Μπουφόν. Πάμε. Ναι, ρε Μικάρα, ναι, ναι. Μπράβο, ρε ομάδα. Ποιος θα το περίμενε. Πρωτάθλημα και κύπελλος στη Νέα Ιωνία. Αυτό είναι. Εκστασιασμένοι οπαδοί θα βγουν στους δρόμους, θα γεμίζουν τα τσιπουράδικα, θα κουντουλάνε μετά πάνω στον άλλον. Αυτό είναι, αυτό που πάντα θέλαμε. Στον κόσμο μας. Πάμε. Καβάνι δεν μπορεί να περπατήσει πίσω, τον κρατάνε, βλέπεις. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, έτσι οδεύουμε στη νέα σεζόν. Θα πάμε, θα αλλάξουμε γήπεδο, θα αλλάξουμε εμφανίσεις, θα κάνουμε μεταγραφές. Με σκοπό, το λέω και το πιστεύω, να έχουμε μια καλή πορεία στη Bundesliga την επόμενη σεζόν και λογικά και στην Ευρώπη, καθώς σαν κυπελούχοι Γερμανίας θα έχουμε δικαίωμα συμμετοχής, νομίζω, στο Europa League. 2000 years later. 11 Σεπτεμβρίου του 2023. Αφήσαμε τον Μάιο του 2023 και ερχόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2023 να παίξουμε ευρωπαϊκό μάτς. Νίκη Βόλου, Sporting Λισαβόνας. Όπως είπαμε, Europa League. Και θέλω τώρα να δείτε μαζί μου την ομάδα που έχουμε φτιάξει. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Στο τέρμα, Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Δεξιά, ο Μανάφα, 29 ετών. Τον είχαμε πάρει από την περσινή χρονιά. Έλεγε το συμβόλαιό του, το φέραμε στην ομάδα. Κλόστερμαν, σπουδαία μεταγραφή. Απίστευτη μεταγραφή. Έδωσα τον Ματ Χούμελς και μεγάλο ποσό για να τον φέρω στην ομάδα. Θα δούμε μετά στις μεταγραφές αναλυτικά. Μπόατενγκ τον συνοδεύει και αυτό τον πήρα ελεύθερο. Τσιμίχας στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και μπροστά έχω το αμυντικό μου half the room. Κάμπλ μπροστά, βλέπετε τώρα τα overall πως πάνε. Σας είπα ότι θα τον πίσω τον Λιονέλ τον Μέση. Σας το είπα. Τούταξα τσίπουρα. Τούταξα να πάμε εδώ στο μπάσκετ της Νίκης Βόλου να δούμε που έχουμε καλή ομάδα να έρχεται να βλέπει κι αυτός. Τούταξα βόλτα στο πύλιο. Τούταξα να του μαγειρεύει ο Τιμολέων ο Διαμαντής. Και τούτε τούταξα. Και ήρθε τελικά στο Βόλο. Λιονέλ Μέση. 36 ετών. 88 overall. Με 90 τον έφερα. 88 έπεσε. Ποντένσε αριστερά. Φούντας παραμένει. Νομίζω ο μοναδικός βασικός από πέρσι. Και Αγκουέρο. Ναι, Σέρχιο Αγκουέρο. Ναι, αυτός που στην πραγματική ζωή σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Εδώ συνεχίζει και παίζει. Και έχουμε. Τζολάκης, αναπληρωματικός θεματοφύλακας που γύρισε από δανεισμό. Ρέτσος, παραμένει μια δυνατή μου επιλογή στα center back. Μοσκέρα, το θυμάστε, ο βασικός μου πέρυσι αριστερό back. Διόπ, ο κόφτης μου. Μπακασέτας, Καβάνι, Βάρδι. Έχουμε Αγκουέρο, Βάρντι, Καβάνι μπροστά. Τι άλλο θέλουμε? Παολίνιο, το θυμάστε από πέρυσι. Τσιγκάρας ήρθε από το δανεισμό του. Σαρδέλα υπήρχε δεξί back, έφερα και τον Ανδρούτσο. Γιατί είναι φέρελπης, θα μου καλύψει τα κενά. Παίζει και χάφα μα χρειαστεί. Γιατί έχω επιλέξει να έχω πολύ περιορισμένο, πολύ μικρό ρόστερ. Έμπειρο, καλό, αλλά όχι τόσο μεγάλο σε βάθος. Δεν είχα τα λεφτά, δεν μου φτάνανε. Οπότε έχουμε πικέ, έχει μείνει από πέρυσι, έχει πέσει πολύ. Έχει μεγαλώσει και στην ηλικία. Ο Νίτα, το θυμάστε, ο δεύτερος τερματοφύλακας από πέρυσι. Και Κατσαντώνης που επέστρεψε από δανεισμό. Ένας Κύπριος είναι αυτός. Αυτή είναι η ομάδα. Να δούμε και τους δανεικούς που έχουμε. Εδώ θα δούμε όλη την ομάδα. Έχω Μακαταουνάκι δανεικό, Μπάγκιτς δανεικό. Μπάλντε, το αριστερό μπακ, το δεύτερο που είχα πέρυσι, δανεικός. Ζαγαρέτης δανεικός. Στεργίου δανεικός στην Νάπολη. Περιμένω να ανέβει. Καλογερόπουλος δανεικός. Ο Αγκού δανεικός, αλλά μάλλον θα πάει προς πώληση στην Έλτσε μετά, γιατί είναι και μεγάλος σε ηλικία. Ράμσεϊ τον έφερα ελεύθερο, μικρός σε ηλικία. Έφυγε δανεικός στη Γαλλία που τον θέλανε. Και νομίζω ότι του χρόνου θα επιστρέψει πολύ καλύτερος. Σβάμπ, εντάξει, αυτός είναι μικρός, πάει και για πούλημα. Ντεμπέλε, Καραμόκο, να πάρε τα πάνω του με παιχνίδια στα πόδια του, να ξεχύνεται σαν εμετός στις αντιπιθέσεις. Δουβίκας, ο οποίος είχε τραυματισμό δυστυχώς, ενώ είχε φτάσει overall νομίζω μέχρι 74, με τον τραυματισμό επίσης στο 70. Τον έδωσα δανεικό στην Brentford, να πάρει αυτός λίγο πάνω του και να μου ξανάρθει. Όπως και ο Ιωαννίδης, τον οποίο το θυμάστε, 76 είχε. Δανεικός στη Φραγκφούρτη, 3 μήνες, 4, έφτασε 81. Καλύτερος και από τον Βάρντι και από τον Καβάνι. Αν δω ότι δεν μου τραβάνεται η επιθετική μου, που παρόλο που είναι έμπειρη, μπορεί να μην είναι γρήγορη κτλ.,
θα τον ανακαλέσω από το δανεισμό και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Σουνγκ Σανγκ Μπιν, Κορεάτης, στη Χετάφε δανεικός, και νομίζω ότι αυτή είναι η ομάδα. Και αν θέλετε να δείτε και αναλυτικά τις μεταγραφές, την ιστορία των μεταγραφών, εδώ. Ο Φλεκ πουλήθηκε 6 εκατομμύρια. Για τον Κλώστερμαν έδωσα 31 και τον Ματ Χούμελς. Ο Ρόμπερτς πουλήθηκε 11 εκατομμύρια. Ο Ινσίγνιε 2,5. Ο Σοκράτης στην Μπεσίκτας 1,150. Εντάξει, θα μπορούσε να μην να κλείσει την καριέρα του, αλλά ήθελε να παίζει. Του αρέσει έτσι και η παραδοσιακή μουσική, μπακλαβάδες και τέτοια. Οπότε, γιατί όχι, του δίναν καλά λεφτά, πήγε. Ο Τσιμίκας ήρθε με 20 εκατομμύρια από τη Λίβερπουλ. Ο Μαλκουίτε πουλήθηκε 3,250 στη Νιουκάσλ. Ο Ροντρίγκο 3,150 στη Τζένοα. Ο Φερέιρα 6,400 στη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Καπούτσκα με το ίδιο ποσό στην Κλαμπ Μπριζ. Ο Μπουχαλάκης με 2,650 στην Αλκμαρ. Ο Μπουχαλάκης είχε μεγαλώσει, είχε και τραυματισμό. Εντάξει, δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει. Ο Λιμιός πήγε στην Γκένκ με 4 περίπου εκατομμύρια. Είδαμε. Ανδρούτσος ήρθε ελεύθερος. Ιωαννίδης δανεικός. Βλαχοδήμος με 23 εκατομμύρια ήρθε. Ο Ποντένσο με 21,5. Έχουμε στάξει χρήμα. Αγκουέρο ελεύθερος. Ντερούμ ελεύθερος. Μέση ελεύθερος. Είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά πιάνεις τον παπά από τα αγκουγκόφια που λέει. Εκεί που δεν το περιμένεις, κάνεις σπουδαίες μεταγραφές και φτάνεις να βλέπεις, να λες τώρα νίκη Βόλου, Ο Μέση στη νίκη Βόλου. Ο Αγκουέρο στη νίκη Βόλου. Τι σου είναι καμιά φορά το FIFA, Τα όνειρά σου που έχεις σαν φίλαθλος να γίνονται πραγματικότητα και ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, δεν θα παίξω. Θα το αφήσω για το επόμενο βίντεο, το οποίο μάλλον θα είναι live stream. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Εμένα μου άρεσε πολύ, το χάρηκα. Είχα την ευκαιρία να μην σας κουράσω πολύ με τις μεταγραφές, να τις κάνω και μετά να σας τις παρουσιάσω. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είναι η σειρά που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι πολλά χρόνια τώρα, και θα συνεχίσουμε εξίσου δυναμικά με τη δική σας στήριξη, τη δική σας αγάπη. Δεν λέω άλλα γιατί θα συγκινηθώ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!